Dreamy. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτού του podcast Άγνο Τέχνη. Για όσους με ξέρετε Μίτζη και για όσους δεν με ξέρετε πάλι Μίτζη, δεν άλλαξε και τίποτα. Ε, σας καλωσορίζω λοιπόν σε ένα σκληροπυρηνικό επεισόδιο σήμερα. Σκληροπυρηνικό γιατί, γιατί θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι της σύγχρονη τέχνης, το οποίο αλήθεια είναι ότι... Είναι πολύ δύσβατο στην κατανόησή του ίσως, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ δυνατό και είναι μια, ένα καινούριο μέσο το οποίο πραγματικά νομίζω ότι έχει πάρα πολλά να δώσει και δίνει ήδη από την αρχή της γέννησή του. Τώρα θα μου πεις τι λες εσύ. Αρχικά πριν μπω στο ψητό, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να περνάτε ωραία και αν δεν περνάτε ελπίζω τουλάχιστον τα πράγματα να γίνονται μέρα με τη μέρα ακόμα καλύτερα. Και τώρα θα μου πεις γιατί μιλάς. Μιλάω για την πολύ αγαπημένη ή και όχι performance art. Πει βρε κοπέλια, τι είναι αυτό. Σε απλά ελληνικά παραστατική τέχνη. Ε, η, performance, η performance γενικότερα είναι ένα κομμάτι της σύγχρονη τέχνη, το οποίο αναδύθηκε ε, κυρίως κοντά στο 1960 και θα μου πείτε είναι αυτό. Είναι κάτι ε, που μοιάζει ας πούμε με θέατρο αλλά δεν μοιάζει κιόλα. Ε, είναι μια δράση ε, που γίνεται μπροστά σε κοινό, γίνεται μια παρουσίαση από τον καλλιτέχνη, την καλλιτέχνη τα πάντων σε κοινό. Κυρίως ή μπορεί να γίνει μια δράση, να μαγνητοσκοπηθεί και μετά να παρουσιαστεί στο κοινό. Ε, μπορεί να υπάρχει κάποιο σενάριο, μπορεί όχι, ε, μπορεί να είναι αυθόρμητη, μπορεί να είναι πιο σκηνοθετημένη, ε, μπορεί να συμμετέχει το κοινό, δηλαδή, να είναι μια διαδραστική performance. ε, και επίσης δεν έχει χρονικά όρια, μπορεί να διαρκέσει πάρα πολλές ώρες, μπορεί να διαρκέσει και στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να ε, Φανταστούμε εμείς. Ε, μοιάζει με το θέατρο, δεν είναι θέατρο γενικότερα, είναι μία ας πούμε αντίπαλος ε, της τέχνης του θέατρου, γιατί ουσιαστικά σε τι διαφέρει με το θέατρο. Το θέατρο είναι μία συνθήκη που, ε, μία μία κατάσταση που διαδραματίζεται πάνω σε μία σκηνή, ε, σε ένα συγκεκριμένο ε, χώρο και αρχιτεκτονικό, να ε, το πω, με μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, ε, υπάρχει η σκηνή, υπάρχουν ε, οι θεατές, υπάρχουν ε, πάρα πολλά πράγματα. Ε, ενώ η performance δεν χρειάζεται να βρίσκεται σε ένα θέατρο, σε μια σκηνή, για να μπορέσει να να γίνει η δράση. Ένα άλλο πράγμα που διαφέρει από το θέατρο είναι, όπως είπα, ότι στη διάρκεια ε, μπορεί να διαρκέσει πάρα πολύ λίγα λεπτά ως και πάρα πολλέ ώρε. Ε, σε σχέση με το θέατρο ε, έχει διαφορετικούς κανόνες από το θέατρο κανόνες ή και όχι τόσο είναι πολύ πιο ελεύθερο ε, δεν έχει για παράδειγμα κάποιο σενά, απαραίτητα κάποιο σενάριο που να υπάρχουν λόγια να υπάρχουν σκηνές, να υπάρχει μια διάδραση να ξεκινάει και να καταλήγει κάπου με την ναι, 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 θεατρική, να εξυπηρετεί δηλαδή θεατρικούς όρους και κανόνες. Σίγουρα μια performance ξεκινάει κάπου και καταλήγει κάπου, αλλά όχι με τους ίδιους όρους. Στο θέατρο για παράδειγμα ξεκινάει ένα έργο, ε, έχει μια πλοκή, έχει, κά, έχει σενάριο, έχει πάρα πολλούς ανθρώπους ή και όχι που... Ε, α, ε, Υποδίονται κάποιους χαρακτήρες, ε, ουσιαστικά μας λένε μια ιστορία ε, και ε, υπάρχουν και διάφορους άλλους κανόνες που συντονίζουν... Ε, ε, Τη δράση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο στην performance δεν υπάρχει, ας πούμε, συγκεκριμένους κανόνες... Αυτά ορίζονται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε: μια υπόθεση. Δεν θα πα να παρακολουθήσει μια υπόθεση. Υπάρχει μια, μπορεί να υπάρχει μια στατική δράση, μπορεί να υπάρχει μια συνεχόμενη δράση, μια δράση που επαναλαμβάνεται. Μπορεί να μην έχει λόγια, να μην έχει κείμενο. Ε, και αυτό να συνεχίζεται για όλη τη διάρκεια σε αντίθεση με το θέατρο. Επίση ε, είναι αυτό που είπατε ότι. Δεν, δεν απαιτεί ένα συγκεκριμένο χώρο να, το, να παρουσιαστεί δηλαδή η περφόνωση σε σχέση με το θέατρο. Ε, γεννιούνται πάρα πολλά πράγματα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ε, το ότι οι θεατές μπορούν συνεχώς να ε, το παρακολουθούν οποιαδήποτε στιγμή. Ε, Θέλω να πω ότι δεν θα γίνει κάτι αν δεν το παρακολουθήσουμε την έννοια ότι χάσαν την πλοκή. Γιατί κιόλα, επειδή και είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα, μπορούν να φύγουν με κάποιο τρόπο. Ενώ στο θέατρο δεν είναι τόσο εύκολο να φύγει από την παράσταση. Ε, και γενικά διαφέρουν σε πάρα πολλά πράγματα. Ε, η τέχνη της performance ξεκίνησε το 1960, ε, γεννήθηκε στο πούμε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως ο Άλαν Κάπρου, ε, η Ιωκόν, ο Ιωζεφ Μπόις και διάφοροι άλλοι. Ε, πρώτε, πρώτες ας πούμε ενδείξεις, ενδείξεις, και... Στοιχεία performance βλέπουμε πάρα πολύ στους δανταϊστές, δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα, θα μου πεις τι είναι τώρα, τι είναι αυτά που μας λέει σήμερα, ε, τι είναι αυτό το μάθημα της σύγχρονης τέχνης που μας λέει, θα σας πω με πάρα πολύ απλά λόγια, το κίνημα των Τανταϊστών ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα και ουσιαστικά ήταν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ήταν μια διαμαρτυρία ενάντια στη βαρβαρότητα και υπήρχε ένας παραλογισμός και η απόρριψη των μέχρι τότε ε, ιδανικών της τέχνης. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά ε, και στη ζωγραφική και στο θέατρο... Μοιάζει λίγο με θέατρο του παραλόγου, αλλά δεν είναι κιόλα. Γενικά ήταν μια επανάσταση, μια αναρχία στου κανόνε τη τέχνη μέχρι τότε, αλλά και όχι μόνο. Ήταν με έναν τρόπο μια διαμαρτυρία και για τη βαρβαρότητα και για το σκληρό κόσμο που ε, υπήρχε και υπάρχει, αλλά κυρίω τότε επειδή υπήρχε και πόλεμο. Με αυτόν τον τρόπο η τέχνη ε, θέλησε πρώτα ίδια να αποδομήσει την ίδια της ε, την έννοια και τους ε, κανόνες της και μετέπειτα αυτό να το συνδέσει και με τη διαμαρτυρία της για τη βαρβαρότητα γενικότερα. Τώρα... Ε, ξαναγυρνάω λίγο στην performance. Είχε το 1960, ε, που τα ξεκίνησα ας πούμε, ε, φανίστηκε με αυτή την ελευθερία. Όπως είπα, ε, είναι ένα είναι μια δράση χωρίς όρια ε, και γενικότερα η αλήθεια είναι στον κόσμο που βρίσκεται εκτός ε, της τέχνης. Ε, δεν, δεν λέω να ασχολούνται με την τέχνη, γιατί άμα κάποιος ασχολείται λίγο παραπάνω, γνωρίζει την έννοια performance, ε, κάποιοι που βρίσκονται εκτός τελείως αυτού του πλαισίου και πόσο μάλλον ήδη από μόνη τη σύγχρονη τέχνη είναι πολύ δύσβατη, ακόμα και για τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στην στη, στη τέχνη ή... Ε, ε, παρά, είτε να παράγει έργο, είτε παράγοντα έργο, είτε όχι. Ε, φανταστείτε για έναν, για έναν κόσμο που βρίσκεται εκτό πλαισίου, δεν μπορεί να τη διαβάσει εύκολα. Ε, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το θέατρο, που λέει Πάω θέατρο και βλέπω μία συγκεκριμένη ροή, ένα συγκεκριμένο έργο, είναι κατανοητό από την αρχή ω το τέλο, σε πρώτη φάση. Η performance δεν είναι τόσο. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σα εξηγήσω τι είναι. Ε, μπορεί να δείτε μία ή έναν καλλιτέχνη, για παράδειγμα, να περπατάει πέρα δόθε σε μία αίθουσα λέω εγώ τώρα, παράδειγμα, έτσι, δεν θέλω τώρα να με πέσει, θα με φάτε, περπατάει πάνω κάτω σε μία αίθουσα, αυτό είναι performance. Τώρα μισό. Δεν εννοούμε να μπορέσει κάποιο να αρχίζει να περπατάει πάνω κάτω και να πει το βάφτισα performance. Έχουμε πει τι και σε παλαιότερο επεισόδια γιατί... τι ε, είναι τέχνη και πώς κάτι αναγάγεται σε τέχνη τέχνη είναι όταν θέλει να σου πει κάτι και εγώ τώρα όλη μέρα περπατάω πάνω κάτω στο δωμάτιό μου γιατί ψάχνω να βρω που έχω βάλει αυτό το ρημαδοστηλό και θέλω να συνεχίσω την εργασία μου και δεν το βρίσκω και περπατάω πάνω κάτω όχι, προφανώ. γίνεται με ένα συγκεκριμένο σκοπό έχει μια συγκεκριμένη οδό ε, που, που έχει μια συγκεκριμένη οδό και αποσκοπεί κάπου ε, α... Α, ακόμα και αυτό είναι μια performance. Performance είναι επίσης κάποιος να κάθεται κάπου και να διαβάζει κάτι σε κοινό. Performance είναι κάποιος να παίρνει αυγά και να τα πετάει στον τοίχο. Performance πάντα στα πλαίσια του ότι αυτό που κάνει ε, αποσκοπεί κάπου. Δεν, μην ξαναλέμε τα ίδια πράγματα. Ε, στο πλαίσιο της δράσης πάντα. Performance είναι... Ε, να, τι να, πω τώρα, να είναι μια διάδραση με το κοινό και το κοινό να συμμετέχει και να ζωγραφίζουν όλοι μαζί κάτι, λέγω τώρα. Ε, και επίση μιλάω για το performance, ε, το συγκεκριμένο, γιατί η λέξη performance πούμε, που είναι η παρουσίαση, η δράση κτλ. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν performance, δηλαδή από την άποψη ένα τραγουδιστή, ένα άνθρωπο που χορεύει, ένα χορευτή κτλ. Αλλά για το συγκεκριμένο κομμάτι, την παραστατική τέχνη στα εικαστικά, είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό μιλάω. Και λοιπόν θα, αυτή η εισαγωγή έγινε για να μιλήσω τώρα, να μάθουμε και κάτι σήμερα, να μιλήσω λοιπόν για μία κορυφή ε, της σύγχρονη τέχνης, μία καλλιτέχνηδα που μπορεί να την ξέρετε, μπορεί και όχι, αλλά θα τη μάθουμε σήμερα λοιπόν. Ε, είναι η Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς λοιπόν είναι ο κέρβερος θα λέγαμε τώρα και σημεία αναφοράς ε, στην, στη, στη σημερινή performance και γενικότερα από, την, από τότε που ξεκίνησε την καριέρα της επίσης να πω ότι ε, ο συγκεκριμένος κλάδος των ικαστικών ε, είναι πάρα πολύ δύσκολος πάρα πολύ σκληρός ε, γιατί απαιτεί πάρα πολύ ε, έντονη ε, έκθεση και εσωτερική και εξωτερική όσον αφορά το σώμα και είναι σκληροπυρηνική παιδιά, είναι σκληροπυρηνική δηλαδή και τώρα που θα σας εξηγήσω μετέπειτα και το έργο της Αμπράμοβιτς ε, επειδή έχει ολόκληρο σχολείο, είναι ολόκληρη σχολή πάνω στο, στο, στην τέχνη τη. Ε, πραγματικά όποιος, όποια θέλει να ασχοληθεί με την performance πρέπει να έχει γερό στο μάχη και θα μάθετε το γιατί στη συνέχεια. Που λέτε λοιπόν η Μαρίνα Αμπράμοβιτς γεννήθηκε στο Βελιγράδι ε, στις 30 Νοεμβρίου του 1946 και άρχισε να δραστηριοποιείται στην τέχνη τη συγκεκριμένη. Έχουν πάρα πολλά γνωστά τη έργα πλέον, ειδικά έχουν φτάσει και, στα, και στις οθόνες, γιατί πλέον ε, η οθόνη και το ίντερνετ μας έχει βοηθήσει να έρθουμε πιο κοντά με πράγματα που υπό άλλε συνθήκες θα τα μαθαίναμε μετά από χρόνια, γιατί η πληροφορία φεύγει δύσκολα. Αλλά τώρα πλέον είναι τα καλά της τεχνολογίας αυτά, ότι ερχόμαστε πιο από κοντά και μαθαίνουμε πράγματα. Ε, και πλέον στις οθόνες των ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται απλά στον καναπέ τους και να δουν τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Συγκεκριμένα, ένα από τα πιο γνωστά της έργα και πλέον πιο mainstream, όχι με την κακή την έννοια, mainstream εννοώ ότι τα ξέρει και ένας άνθρωπος πραγματικά που βρίσκεται στον καναπέ του και κάπου μπορεί να το έχει δει. Και μιλάω για τον ρυθμό... Ε, νομίζω το 1974 αν δεν κάνω λάθος, το 1974 ήτανε, που ουσιαστικά εκεί τι έκανε η γυναίκα ήθελε με, αυτό το, με αυτή την παράσταση, ας πούμε, με αυτή την παράσταση να σχολιάσει ε, τα όρια, το dark side των ανθρώπων και γενικά πόσο κακοποιητικός μπορεί να γίνει ο άνθρωπος όταν του δοθεί ευκαιρία. Και ακούστε τι έκανε η γυναίκα τώρα, παιδιά. Ε, εγώ τρομάζω. Ε, ήταν σε ένα παθητικό ρόλο, ήταν έξι ώρες ακίνητη, ακίνητη έξι ώρε. Και μπροστά τη λοιπόν είχε ένα τραπέζι με διάφορα αντικείμενα. Είχε συνολικά 72 αντικείμενα, ανάμεσά του ένα φτερό, ένα μαστίγιο, ένα νηστέρι, ένα ψαλίδι και ένα όπλο. Με μία σφαίρα και διάφορα άλλα πολλά μέλη νομίζω που ήταν αντικείμενα δηλαδή απλής καθημερινής χρήσης τα οποία δεν, δεν προκαλούν κακό και αντίστοιχα σε αντίστοιξη ας πούμε με ένα όπλο με μία σφαίρα γεμάτο. Και τι γινόταν λοιπόν, είχε καθόταν ακίνητη και ο κόσμο πέρναγε. Στην αρχή παρατηρούσε, δεν ήξερε, α πούμε, τι ακριβώ να κάνει να κατατοπιστεί, ένιωθα μηχανία. Ε, ενώ η οδηγία ήταν ότι είναι διαδραστικό, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε πάνω τη. Και μέχρι κάποιο να σπάει στον πάγο για να πει: ε, Εγώ πάω να το κάνω. Κάποιο τη χάιδευε τα μαλλιά, κάποιο τη χτένιζε. Μετά κάποιο μπορεί να τη έβαζε κραγιόν, μπορεί κάποιο να την έπαιρνα αγκαλιά. Γιατί έτσι ξεκίνησε όλη η διάδραση. και όσο περνάγαν οι ώρε, λοιπόν, άρχισαν να πηγαίνουν στα πιο σκοτεινά αντικείμενα. Και μέχρι που κάποια στιγμή άρχισε να βάζα μέλιστα στα μαλλιά, παίρνανε ξηράφια, άρχιζαν να την κρατζουνάγανε. γιατί ξέρανε, υπό, υ, υπό το στρώμα, ότι αυτό ε, μας ό, είναι μέσα σε μία συνθήκη τέχνη, είναι μία περφόρμα και έχουμε το OK από την καλλιτέχνη γιατί αυτό μα ζητάει. Οπότε υπήρχε μία ασφάλεια το ότι δεν θα κρυθεί κάποιο γι' αυτό. Ε, που φανταστείτε πόσο τρομακτικό είναι. Και όσο περνάγαν οι ώρε, λοιπόν, αρχίζανε και την κακοποιούσαν, παιδιά. Ε, συγκεκριμένα έλεγε ε, η Μαρίνα Ιαμπράμομητ το εξή. Αν αφήσει το κοινό, μπορεί να σε σκοτώσει. Έκοψαν τα ρούχα μου, κόλλησαν αγκάθια από τριαντάφυλλο στο στομάχι μου και ένα άτομο είχε το όπλο στραμμένο στο κεφάλι του και μετέπειτα κάποιο του το πήρε. Δημιουργήθηκε μια επιθετική ατμόσφαιρα. Μετά από έξι ώρε ακριβώ, σηκώθηκα και άρχισα να περπατάω ανάμεσα στο κοινό. Και τότε όλοι έτρεχαν μακριά για να ξεφύγουν από μια πραγματική κατάσταση. Σκεφτείτε λοιπόν λίγο. Ε, πόσο έντονο, πόσο έντονη είναι αυτή η δράση και πόσο δύσκολο, δηλαδή, έχει αυτή η γυναίκα για να πετύχει και να... Τώρα μιλάω για τη συγκεκριμένη η καλλιτέχνηδα και άλλοι καλλιτέχνες βάζουν τόσο έντονα το στοιχείο του εαυτού τους και διακινδυνεύουν τη σωματική τους ακαιρεότητα για να φέρουν εις πέρα στο έργο τους. Η συγκεκριμένη λοιπόν Επέλεξε να κάτσει έξι ώρε να κάνει. Γιατί αυτό θέλει τρομερή προπόνηση. Αρχικά να κάτσει έξι ώρε ακίνητο. Ε, μετέπειτα να βάλει τον εαυτό τη, να εκθέσει τον εαυτό τη σε κίνδυνο για να μπορέσει να φέρει εις πέρα στο έργο τη. Και ε, είναι πραγματικά σοκαριστικό γιατί πέτυχε εν τέλει ο σκοπό του έργου, γιατί πολλέ φορέ ένα έργο ε, δεν είναι μόνο αυτό που το φτιάχνει, αλλά και το κοινό που αλληλεπιδρά μαζί του. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι. Το έργο, οποιοδήποτε είναι αυτό, ε, αν είναι κάποιος πίνακας, αν είναι ένα τραγούδι, νομίζω ότι είναι, τρεις, είναι τρία τα πράγματα και τρεις οι καταστάσεις που συνθέτουν ένα έργο. Είναι ο ίδιος ο δημιουργός, είναι από μόνο του το έργο και το κοινό. Ε, νομίζω ότι το κοινό παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στην διάδοση και στην γέννηση και στη ζωή του έργου. Και εδώ πέρα πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μία δράση και όταν είναι μάλιστα και διαδραστική. Ε, είναι τρομακτικό το πώς μέσα από αυτό, με αυτή την παράσταση, έθιξε το πόσο εύκολο ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κακοποιητικός και να βγει το τέρας από μέσα του εάν ξέρει ότι δεν θα φέρει ευθύνη. Αν ξέρει ότι για αυτό που κάνει δεν θα εκβιωθεί, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, κολάσιμο, α πούμε, και πού μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, όσο περνάγαν οι ώρε και ξέρανε ότι το άτομο που βρίσκεται εκεί ε, δεν μιλάει, δεν ε, φέρει αντίσταση. Ε, ε, και ξέρουν ότι αυτό υπάρχει ένα στρώμα από πάνω στο να δικαιολογήσει αυτή τους την πράξη, διότι είναι μία performance, οπότε οκ, okay, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι μέρος της διάδρασης, πώς το dark side των ανθρώπων εμφανίστηκε και μετέπειτα όταν τελείωσε η Μαρίνα την performance της και άρχισε να περπατάει στο κοινό, πώς ο ίδιος ο άνθρωπος έτρεχε να κρυφτεί από το ίδιο τέρας που έχει μέσα του. Είναι νομίζω σημείο αναφοράς. Ασχέτως αν πιστεύουμε, αν δεν μας αρέσει, αν δεν το θεωρούμε τέχνη που είναι, τέλος πάντων για, για μένα τώρα είναι αυτό το πράγμα, αλλά από μόνο του σαν ένα κοινωνικό πείραμα, πείτε το, ε, πέρα από τη διάσταση της τέχνης, δηλαδή αυτό το λέω κυρίω για ανθρώπους που δυσκολεύονται ακόμα να το μεταφράσουν σε τέχνη, πάρτε το σαν κοινωνικό πείραμα. Είναι τρομακτικό και είναι αυτό που, που έλεγα σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια για τον dark side μας. Ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να δημιουργήσουμε, μπορούμε να γεννήσουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε και κακό. Και είναι μέσα μας αυτό το πράγμα και γιατί είναι έτσι ο άνθρωπος, έτσι είναι το ανθρώπινο όν, και δεν, όσο και να λέμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο σίγουρα αλλά πάντα μέσα μας ένα ε, dark side ε, θα κρύβεται και θα βρίσκεται εκεί είτε για να μας προστατεύσει κάποια στιγμή αλλά και σε κάποια άλλη στιγμή για να κάνει κακό. Και αυτή η συγκεκριμένη παράσταση απέδειξε αυτό ακριβώς το πόσο βίος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος όταν ξέρει ότι δεν θα αντισταθεί, δεν θα υπάρχει αντίσταση μάλλον και ότι δεν θα έχει ποινή. Κάποια ποινή δεν θα πληρώσει τέλος πάντων αυτό που κάνει και είναι τρομακτικό έτσι. Έχει πολλές διαστάσεις γιατί αυτό μετέπειτα σε βάζει και σε σκέψεις στις πιο γίνες ότι κοίταξε... Ε, το, τόσα πράγματα συμβαίνουν στην κοινωνία μας και ε, πόσο ανατρέπονται και πού μπορούμε να φτάσουμε, μέχρι σε σκέψεις ότι άμα δεν υπήρχαν όρια και κανόνες και αν δεν υπήρχαν ε, ποινικοί κώδικες, αν δεν υπήρχαν οι νόμοι, αν δεν υπήρχαν άλλα διάφορα πράγματα, πώς θα ήταν ο κόσμος. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι ο κόσμος θα καταστρεφόταν σε μια μέρα αν δεν υπήρχαν ποινές, δεν, δεν υπήρχαν νόμοι ε, και απλά θα φοβόμασταν να βγούμε έξω γιατί στο επόμενο στενό θα είχαμε σκοτωθεί και ναι, είναι τρομερό το σε πόσε σκέψει σε βάζει. Αυτό το έργο τη λοιπόν είναι πλέον από τα πιο γνωστά. Σίγουρα κάπου μπορεί να έχετε πετύχει στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού ε, μία φωτογραφία τη από εκείνη την performance που είναι και ασπρόμαυρη συγκεκριμένα. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Ε, και είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μέσα από τα ε, social και γενικά το ίντερνετ φέρνει τέτοια έργα και τέτοιες πληροφορίες, δεν το βάζω μόνο σε έργα πιο κοντά στο κοινό που υπό άλλες συνθήκες ε, δεν θα τις γνώριζε ποτέ και είναι πολύ ενδιαφέρον η συνομιλία του κοινού από κάτω από αυτή την ανάρτηση γιατί δεν το αποδέχονται. Υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε ότι κοίταξε να δεις ε, αυτό είναι τρομακτικό, ε, δεν μπορώ να το διανοηθώ τι έγινε, το θαυμάζουν είναι κάποιοι που δεν το θαυμάζουν γιατί δεν το θεωρούν τέχνη, που αυτό είναι, είναι στην κρίση του καθενό. Δεν το κρίνουμε, Απλά εγώ παραθέτω ότι είχα διαβάσει. Αλλά το ενδιαφέρον, ξέρετε ποιο είναι, Είναι η μερίδα του κοινού που δεν θέλει να το αποδεχτεί, διότι ο τρόπο που σχολιάζει φαίνεται ότι το ζουν ήδη. Και ξέρουν ότι εκεί μέσα είδαν κάπου τον εαυτό του και δεν θέλουν να αντικρίσουν αυτό το τέρας. Όπως εκείνοι οι άνθρωποι, όταν σηκώθηκε η Μαρίνα και περπάτησε στο χώρο, έφευγαν αμέσω γιατί δεν άντεξαν να αντικρίσουν αυτό που δημιούργησαν. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνομιλία ε, που υπάρχει κάτω από δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη παράσταση. Μετά, λοιπόν, έχει κάνει πάρα πολλέ παραστάσει ε, και πολύ σκληροπυρηνικέ. Γι' αυτό έλεγα ότι. Είναι μια, πα, ένας, μια πάρα πολύ δύσκολη μορφή τέχνης, performance. Απαιτεί σωματική ικανότητα, αντοχή, υπομονή, ε, στην πίεση. Δηλαδή, έχω ακούσει ότι οι ασκήσεις που κάνουν για να προπονηθούν για αυτό το πράγμα είναι πάρα πάρα πολύ ακραίες. Έκθεση σε καιρικά φαινόμενα, ε, έκθεση στην αντοχή, στην πείνα. Σε, τώρα μιλάμε σε... Το, το ανοίγω, με λέτε την υπερβολική, αλλά πραγματικά οι μεγάλοι καλλιτέχνε και η σχολή του και ο τρόπο που θέλουν να μεταδώσουν και να μάθουν την τέχνη αυτή είναι σκληροπυρηνική, παιδιαστρατό. Και συγκεκριμένα η Αμπράμοβιτ, ε, ο τρόπο που μεταδίδεται τη μάθηση για αυτό το πράγμα είναι πραγματικά πολύ σκληρό. Γιατί και η ίδια το κάνει και γι' αυτό έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, βέβαια. Ε, τώρα, μετέπειτα, κάποια άλλα έργα τη ε, που είναι πάρα πολύ σπουδαία. Είναι. Um, ένα που κι αυτό είναι γνω... πιο γνωστό από όλα τα άλλα. Εγώ να φέρνω τώρα highlight, γιατί άμα κάτσω και μιλήσω για όλα, όλα, όλα τα έργα, πιστέψτε με, δεν θα με αφήσουν από... από, την παραγωγή εδώ πέρα, γιατί θα φτάσει 4 ώρε το επεισόδιο. Αλλά σα λέω κάποια πράγματα τα οποία είναι highlights και μετά μπορείτε ελεύθερα να πάτε να την αναζητήσετε και να κάνετε τη δική σα έρευνα. Άλλωστε, εγώ μεταδίδω τη δική μου ματιά, έτσι. Ε, λοιπόν, στο Άμστερντα, λοιπόν, ε, γνώρισε ε, τον καλλιτέχνη Ουλάη ο οποίος είναι και σύντροφος σύζυγός της ήταν ένα καλλιτεχνικό δί, ε, δίδυμο κάνανε παραστάσεις μαζί και γενικά είχαν ταυτιστεί αυτοί δύο και μιλάγανε πάρα πολύ και μελετούσαν ακραία για το σώμα στο χώρο ε, και τέλος πάντων χωρίσανε σε κάποια φάση μετά από 12 χρόνια συμβίωσης και κοιτάξτε εδώ πέρα τι έγινε σχεδιάζανε πριν χωρίσουν, δηλαδή πριν κάνουν τη συγκεκριμένη παράσταση αυτή που θα σας πω το 1989 που ήταν το μεγάλο περπάτημα, αυτή την παράσταση τη σχεδιάζανε 8 χρόνια. Και τι ήταν αυτό ουσιαστικά, ήταν να διασχίσουν το σινικό τείχος ε, από τις άκρες του και να συναντηθούν στη μέση και να παντρευτούν. Έλα όμως που στη διάρκεια αυτών των 8 χρόνων το ζευγάρι μας δεν πήγαινε πολύ καλά και έτσι λοιπόν... Ε, αντί ε, να παντρευτούνε. Είπαν ότι στο τέλος, αφού βρεθούμε στη μέση, θα χωρίσουμε και θα πούμε το τελευταίο αντίο. Ναι, παιδιά, είμαι σε φάση. Δεν ξέρω, εγώ λίγο όταν είχα διαβάσει αυτή τη ιστορία και είχα διαβάσει την παράσταση και όλο το σκεπτικό, ήμουνα ότι... Εδώ πέρα προσπαθούμε εμείς να χωρίσουμε από κοντά, δηλαδή παρακαλάμε ένα τον άλλο να, να χωρίσουμε από κοντά και να πούμε αυτά που πρέπει. Και οι άλλοι πήγαν στο σινικό τείχο και χωρίσανε στη μέση. Και είπα το τελευταίο αντίο και μετά φύγανε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τέλο πάντων, αλλά ναι, δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον το παρόλο που. Ε, η συγκεκριμένη performance δεν είχε πάλι τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει μία δράση με κοινό και τα λοιπά, αλλά το σχεδιάζαν 8 χρόνια και εν τέλει κατέληξε, αντί για πρόταση γάμου να παντρευτούν, παντρευτούν όχι πρόταση γάμου, γάμος τελετή, χωρίσανε και λέει συγκεκριμένα εδώ πέρα η Μαρίνα ότι από το, περ, από το περπάτημα ήταν ένα, πλήρ, ένα πλήρες, ε, προσωπικό δράμα. Ο Ουλάι ξεκίνησε από την έρημο Γκόμπι και εγώ από την Κίτρινη Θάλασσα. Αφού περπατήσαμε ο καθένα 2.500 χιλιόμετρα, 2.500 χιλιόμετρα, σωστά, ε, συναντηθήκαμε στη μέση και είπαμε το τελευταίο μα αντίο. Ε, ε, είναι πραγματικά συγκινητικό, δραματικό ταυτόχρονα, όπω είπε. Και λες ότι κοίταξε πού μπορεί να φτάσει η δημιουργία και η τέχνη έτσι και μετά ε, συνεχίζει παρακάτω και λέει χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη μορφή του τέλους. Μετά από την τεράστια απόσταση που περπατήσαμε ο ένας προς τον άλλον, αυτό το τέλος ήταν δραματικό που έμοιαζε πιο πολύ με φιλμ γιατί στο τέλος είσαι πραγματικά μόνος ό,τι και να κάνεις. Εδώ λίγο θα διαβωνήσω βέβαια με την Αμπράμμοβιτς, εγώ πιστεύω ότι δεν είσαι μόνος σου στο τέλος από θέμα ανθρώπων μόνο σου, ίσω αν είσαι εσύ και ο αυτό σου με έναν τρόπο, θα μου πει πάλι το ίδιο. Δεν Εδώ πέρα απλά διακρίνω μία απεσιοδοξία. Σίγουρα, ό,τι και να κάνουμε, εμεί και ο αυτό μα θα το κάνει, αλλά. Με τον τρόπο ίσως που το λέει εδώ πέρα, γιατί μου βγάζει μια απεσιοδοξία εκεί δεν συμφωνώ. Σίγουρα εμείς χτίζουμε τις διαδρομές μας, σίγουρα εμείς χτίζουμε και γεννάμε τα πράγματα που θα μας έρθουν, αλλά κάποιες φορές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είμαστε τελείω μόνοι. Μπορεί να μα βοηθήσουν ναι, άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μα, να μας πάνε παρακάτω. Βέβαια, εμεί, άμα δεν θέλουμε κάτι, δεν θα το κάνουμε. Αλλά όχι, μου βγάζει μια πικρία μου, ρε, γι' αυτό το είπα, δεν συμφωνώ με αυτή την πικρία. Ίσως θέλει να πει ότι στην πραγματικότητα εμείς και ο εαυτός μας είμαστε, αλλά εδώ πέρα μου βγάζει λίγο... Με στεναχωρεί ρε παιδί μου γιατί όχι δεν είμαστε μόνοι μας από τον θέμα των ανθρώπων και των συνθήκων αν εμείς το θέλουμε πραγματικά. Αν εμείς πούμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας δεν θα είμαστε. Ε, οπότε ναι και αυτό επίσης εδώ πέρα συνεχίζεται η ιστορία αυτή της παράστασης γιατί εγώ την συνδέω σαν συνέχεια καθώς ε, το 2010 στο ΜΟΜΑ, ε, στη Νέα Υόρκη, ε, παρουσίασε μια άλλη, μια, μια άλλη παράσταση, μια άλλη performance που ουσιαστικά ήταν ένα τραπέζι το κόνσεπτ ήταν να κάθονται δύο άγνωστοι από τη μία καρέκλα και από την άλλη και να κοιτούνται στα μάτια για ένα χρονικό διάστημα. Ε, και εκεί γεννιόντουσαν διάφορε αντιδράσει, μπορεί να υπήρχε μηχανία, κάποιοι άλλοι γελάγανε, κάποιοι άλλοι κλέγανε, κάποιοι άλλοι δεν έκαναν τίποτα. Και γενικότερα αυτό ουσιαστικά έφερνε την ανθρώπινη επαφή, ε, τη σύνδεση μεταξύ των ε, ανθρώπων χωρί λόγια, το πώ μπορούμε να βρούμε κώδικε επικοινωνία που δεν του εξέρουμε. Και λοιπόν, παιδιά, εκεί συνέβη το καταπληκτικό. Καθότανε γιατί έκανε παρουσίες εκεί η ίδια. Ήταν μέρο τη περφόρμα στην αρχή. Καθότανε με ένα χαρακτηριστικό κόκκινο φόρεμα. Σίγουρα θα το έχετε πετύχει κάπου. Και έρχεται και κάθεται λοιπόν απέναντί τη ο Ουλάι. Στις... Oh, Σκεφτείτε, είχαν να βρεθούν από τότε στο σινικό τείχος που πάνε το τελευταίο αντίο. Και βρεθήκανε σε αυτήν την παράσταση την performance απέναντι και κοιτιόντουσαν. Ε, νομίζω ότι εδώ πέρα σκίζονται όλα τα σενάρια ε, από ταινίε. Ε, λες ότι παιδιά εντάξει εδώ πέρα δεν πά να κάθεσαι να γράφει ώρε την πιο ανατρεπτική ε, ιστορία αγάπη. Ε, νομίζω ότι η Αμπράμοβιτ κερδίζει το βραβείο. Και είναι αυτό που λε ε, ότι παιδιά συναντηθήκαν εκεί μετά από τόσα χρόνια. Συναντηθήκαν εκεί και το, στο βίντεο χαρακτηριστικά κλαίγανε και κρατάγανε τα χέρια του, παιδιά. Δεν, δεν ξέρω, ε, είναι αυτοί οι άνθρωποι, κάνανε το χωρισμό τέχνη, βασικά κάνανε τη γνωριμία τους, ε, τη σχέση τους, τον χωρισμό τους τέχνη και την συνάντησή τους μετά από χρόνια, την αναγέννηση του συναισθήματος τέχνη, παιδιά. Είναι αυτό που λέω ότι κάνω τέχνη 24 ώστε 24. Ε, εντάξει, ήταν, ε, είναι πολύ συγκινητικό, δηλαδή εγώ τα το είδα για παράδειγμα πρώτη φορά, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ε, μετά αυτοί δεν ξαναμιλήσανε. Απλά σκεφτείτε, συναντήθηκαν, δεν είπαν τίποτα. Είπαν τα πάντα όμω με τι ματιέ του και μετά τελείωσε πάλι. καθένα στο δρόμο του. Ε, αναζητήστε το, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, και μετέπειτα τέλο πάντων έχει κάνει πάρα πολλά έργα. η Αμπράμοβιτ έχει έρθει και στην Ελλάδα. Ξαναήρθε νομίζω πέρσι αλλά ναι, ήρθε πάλι πέρσι και με, ήρθε και το 2016 με το project As, uh, As One, uh, όπου σε συνεργασία με τον uh, Οργανισμό uh, Πολιτικής Ανάπτυξης Νέων, στο Μουσείο Μπενάκη, uh, και ήταν η μεγαλύτερη διοργάνωση uh, performance στην Ελλάδα. Δηλαδή φανταστείτε ότι συμμετείχαν 50.000, ήταν 50.000 επισκέπτες, 2.680 performance, και 16 εργαστήρια, ομιλίες, 150 άνθρωποι εργάστηκαν αυτό δύο μήνες πριν και δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Ε, ήταν 320 ετήσεις των καλλιτεχνών που θα λάβαναν μέρος, 29 καλλιτέχνες και γενικά ήταν κάτι τεράστιο. Δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω γιατί ακόμα τότε πήγα ένα σχολείο και εμένα στην επαρχία και ήταν πάρα πολύ δύσκολο δεν τα κατάφερα να πάω ε, και γενικότερα λέγανε ότι ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο γεγονός το οποίο έγινε στην Ελλάδα γενικότερα. Ε, η τέχνη του performance στην Ελλάδα τώρα αρχίζει και αναδύεται, ε, τώρα ε, γίνεται πιο γνωστή μάλλον, υπήρχε, απλά τώρα αρχίζει και με, το, με τα social, με το internet ε, πηγαίνει από γωνιά σε γωνιά σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ, ε, δεν τη μεταβολίζει πάρα πολύ εύκολα το ελληνικό κοινό, μιλάμε δεν... Δεν λέμε για το πλαίσιο που είναι μέσα στην τέχνη, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο και είναι πάρα πολύ λογικό να μην μπορούν να το διαβάσουν. Ε, χρειάζεται χρόνο να μεταβολιστεί, δεν είναι εύκολο καθόλου. Ε, ακόμα και οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο τέχνη δυσκολεύονται. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι κάποιε φορέ να τη διαβάσω, αλλά καταλαβαίνω όμω ε, την ροή και τι θέλει να πει μέσα από αυτό. Ε, μπορεί και να μην θέλει να μα πει και τίποτα εν τέλει. Ε, Εμεί, μάλλον, να μην θέλουμε να πάρουμε τίποτα, να μην και τίποτα και άλλωστε αυτό είναι η τέχνη. Αλλά πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ να ασχοληθούμε σιγά σιγά παραπάνω, να δούμε τι είναι, ποια είναι αυτή η μορφή τέχνης που φέρνουν τα εκαστικά και πιστέψτε με ότι αν διαδοθεί κι άλλο και ασχοληθούμε και αρχίζουμε και το μεταβολίζουμε, μπορούν να γίνουν πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Δεν ξέρω αν έχετε δει σε πορείε που βγαίνουν πάρα πολύ καλλιτέχνες και γίνονται δράσεις... Ε, πάρα πολλά βίντεο νομίζω έχετε δει που από τη μία είναι αστυνομική και από την άλλη κάνουν μια χορογραφία. Η ή το οτιδήποτε. Αυτό είναι μια performance, παιδιά. Εγώ θυμάμαι τώρα μια performance. Τώρα, συγγνώμη, μου διαφεύγει η καλλιτέχνηδα. Νομίζω ότι το 2014 που είχε γίνει και viral ήταν η πρώτη φορά, αλλά ήταν εντάξει, σε πάρα πολύ, σε ένα χλεβαστικό πλαίσιο. Αλλά από την άλλη. Δεν λέω αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η performance που έγινε συγκεκριμένη. Απλά λέω ότι ε, τα σχόλια και το feedback ήταν χλεβαστικό. Γιατί ξαναλέω ότι μπορεί μέσα σε ένα πλαίσιο να υπάρχουν αρνητικές και θετικές, αρνητικές και θετικές κριτικές για το έργο. Μιλάμε για το χλεβασμό τώρα. Ήταν μια γυναίκα, μια καλλιτέχνη, δεν ξέρω το όνομά της, συγχωρέστε με, έψαξα να τη βρω, δεν θυμόμουν καν τον τίτλο του έργου, δεν θυμόμουν καν σε ποια χώρα έγινε αυτό, ε, οπότε δεν μπορούσα να βρω το συγκεκριμένο έργο. Ήταν μια καλλιτέχνη, τέλο πάντων, που είχε ανέβει σε ένα βάθρο, είχε βάλει αυγά γεμισμένα με χρώμα στον κόλπο της και τα πέταγε, ήταν η γυμνή πάνω εκεί, τα πέταγε στο σε ένα μεγάλο πανί, σε ένα μουσαμά και μετά έπαιρνε ένα πινέλο και με έναν τρόπο κάπως το ζωγράφιζε. Παιδιά, εντάξει, νομίζω το έχει σχολιάσει και ο Τζέρεμι. Αυτό το πράγμα. Από εκεί νομίζω το θυμάμαι. Ε, και είχε γίνει, θυμάμαι μετέπειτα, χαμό, χαμό, χαμό. Πολύ ήταν το πλαίσιο, επειδή κιόλα, αν τώρα προσπαθούμε να κατανοήσουμε ε, τη, τη δομή του performance, φανταστείτε το 2014, πριν ακριβώ 10 χρόνια, είχε φάει αυτό το έργο. Μιλάμε πολύ, πολύ φτύσιμο. Και γενικότερα σχετος αν μας αρέσει ή όχι, γιατί εντάξει εγώ να σα πω την αλήθεια δεν τρελαίνομαι για το συγκεκριμένο, γιατί έχω μνήμες πολύ καθαρές ε, από την εικόνα, αλλά και πάλι όμως ε, είμαστε εδώ περισσότερο για να αναλύσουμε τι σημαίνει. Ο καθένας μπορεί να έχει φυσικά τη γνώμη του, απλά θα... Αυτό που εμένα, ας πούμε, μου δημιουργεί μια πικρία είναι ότι λέμε κάτι κακόβουλο χωρίς πρώτα να δούμε πραγματικά τι είναι... Και χωρί φυσικά να κάνουμε μια επικοδομητική κριτική. Ακόμα και δεν μα αρέσει. Δηλαδή μου δεν με εκφράζει, δεν μ' αρέσει. Οκ, okay, αλλά είναι άλλο αυτό από το να λέω ότι κοίταξε αυτό δεν είναι τέχνη. Εκεί είναι μια, μια άλλη ιστορία και μια άλλη συζήτηση που θα την πούμε και μετέπειτα σε ένα άλλο επεισόδιο. Αλλά νομίζω καλό είναι γενικότερα να βλέπουμε, να το δούμε πρώτα και μετέπειτα αυτά που πήραμε, αυτά που νιώσαμε, αυτά που γευτήκαμε να οδηγήσουν κάπου. Αυτό ανεξαρτήτως τέχνης, γενικότερα πρέπει σαν άνθρωποι, καλό θα είναι να μην κρίνουμε χωρίς να βλέπουμε ή και αν θέλουμε να κρίνουμε τουλάχιστον να έχουμε μια ευρύ εικόνα και ένα πλαίσιο το οποίο να καλύπτει και να γεννήσει μια ουσιαστική γνώμη. Ε, νομίζω ότι αυτά γενικότερα σήμερα, νομίζω σας έριξα τα βαθιά, οπότε τι είπαμε, ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, μιλήσαμε για την performance, μιλήσαμε λίγο για τον τανταϊσμό, μπορείτε επίσης να πάτε να το κοιτάξετε. Α, επίσης, ο τανταϊσμός στην Ελλάδα, παιδιά, δεν υπήρχε τόσο πολύ, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε, ε, νομίζω, γύρω στην Μικρή Εκστρατεία κάπου, οπότε όταν ξεκίνησε λίγο στην Ελλάδα... Το κίνημα είχε ήδη αρχίσει να ξεφουσκώνει, οπότε με λίγα λόγια δεν άνθησε εδώ. Οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερα ντανταϊστέ, ε, καλλιτέχνε και δεν υπήρχε τόσο πολύ αυτό το κίνημα στην Ελλάδα. Αλλά αξίζει να πάτε να το ψάξετε γενικότερα τι είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, μίλησαμε για τη Μαρίνα Μπράμοβιτ, μίλησαμε για τον χωρισμό τη, μίλησαμε για την τέχνη τη. Ε, μιλήσαμε και για την Ελλάδα που ήρθε και πραγματικά ήρθε νομίζω πέρσι. Πάλι δεν κατάφερα να πάω, κάτι έκανα θυμάμαι ήμουν εκτό. Έλεο. Λοιπόν, ε, πραγματικά αν έρθει ξανά αυτή η καλλιτέχνη στην Ελλάδα, αξίζει να πάτε να τη δείτε. Νομίζω είχε έρθει στο Μέγαρο πέρσι, στο Μέγαρο ή στο, στο Σταύρο Νιάρχο. Δεν θυμάμαι, νομίζω σε ένα από τα δύο. Ε, αξίζει πραγματικά, είναι μια εμπειρία πολύ έντονη, γιατί είναι και διαδραστικέ οι παραστάσει τη performance. Και πόσο μάλλον όταν μπείτε κι εσεί να το κάνετε, θα δείτε ότι είναι. Δείτε το εν τέλει σαν ένα πείραμα. Μην το βλέπετε ότι είναι ατέχνη στην τελική, άμα δεν μπορείτε να το μεταβολήσετε αυτό. Και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να πάτε έστω και λίγο να τη δείτε και πόσο μάλλον αυτό το, η, παράσταση ε, με, που λέγαμε για τη βία και όλο αυτό που, για το ρυθμό ε, αξίζει πραγματικά να διαβάσετε και να δείτε φωτογραφίες, υπάρχει άπειρο υλικό εκεί έξω. Και να προβληματιστούμε. Νομίζω ότι η τέχνη ε, μα βγάζει στην επιφάνεια πράγματα τα οποία εμεί φοβόμαστε να μιλήσουμε, είτε γιατί δεν θέλουμε να τα πούμε, είτε γιατί δεν τα έχουμε εμεί οι ίδιοι. Αλλά η τέχνη είναι εκεί για να μπορέσει να μα κάνει να προβληματιστούμε. Αυτά που λέτε για σήμερα, ψυχούλε μου. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να μην σα πολύ μεγένθηναν το μυαλό. Βασικά με την καλή έννοια, αλλά να μην σα έκαψα. Αυτό εννοώ. Και εμεί λοιπόν θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να προσέχετε και όσο μπορείτε να παρατηρείτε. Αυτά λοιπόν, φίλια πολλά.